Τα φορολογικά παιχνίδια των εταιριών ασιατικής προέλευσης δεν είναι πρωτοφανή για τους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, αλλά αυτή τη φορά ένα κινέζικο πολυκατάστημα το παράκανε στο μακρύ τείχος στα Χανιά, αφού είτε δεν εξέδιδε αποδείξεις με πληρωμή με μετρητά, είτε εξέδιδε μόνο την POS απόδειξη και όχι εκείνη της ταμιακής μηχανής. Εκτός από το διοικητικό πρόστιμο, το οποίο αναμένεται να βεβαιωθεί τις επόμενες ώρες μετά τον πλήρη έλεγχο, η ΑΔΕ προχώρησε και στη σφράγιση της επιχείρησης για 2 ημέρες. Οπωσδήποτε πρέπει να ελέγχονται, να πληρώνουν όλοι το φόρο τους, να είναι κανονικοί πολίτες, τι να πούμε. Εσείς βλέπετε, σας κόβουν όλη η απόδειξη. Βέβαια, στέκω και περιμένω την απόδειξη. Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕ σημειώνει ότι οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μη έκδοση μεγάλου αριθμού αποδείξεων λιανικών συναλλαγών σε γνωστό πολυκατάστημα ασιατικής προέλευσης στη δυτική πλευρά της πόλης των Χανίων, με αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας του. Και μάλιστα και αυτές τις περιόδους που είναι η περίοδοι των εκπτώσεων, η περίοδοι που γίνονται προσφορές, η περίοδοι που πρέπει και οι καταναλωτές να είναι βοηθοί στο έργο των συναδέλφων που κάνουν τον έλεγχο αυτό, γιατί η φοροδιαφυγή είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας και η φοροαποφυγή. Τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας της μεγάλης έκπτωσης των προϊόντων στην επιχείρηση, λόγω ανακαίνησης, όπως το γνωστοποιεί η ίδια σε πανό, γινόταν το αδιαχώρητο από καταναλωτές με τα αυτοκίνητα να παρκάρουν επί της παλιάς εθνικής οδού και στις δύο πλευρές του δρόμου. Πολύ, πρέπει να βγάλει το λιγότερο 1 εκατομμύριο ευρώ αυτός ο άνθρωπος. Και ανταπόκριση καμία. Έγινε καταγγελία, πιστεύω ότι κάποιος πήρε τηλέφωνο. Και τον πιάσανε. Τώρα το πρόστιμο θα το πληρώσει. Κανονικά. Γιατί ο συνταξιούχος αν του βάλουν, του τα παίρνουν από την τράπεζα. Κάτι πρέπει να κάνει το κράτος σε αυτή την περίπτωση. Ανεξέλεγκτη Ελλάδα, αλλά όχι έτσι. Η εταιρεία στο μακρύ τείχο έχει 10 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Με αφορμή τη συγκεκριμένη παράβαση, η ΑΔΕ συνεχίζει στην ανακοίνωσή της πως δεν αρκεί η απόδειξη του POS της τράπεζας σε περίπτωση πληρωμής με κάρτα. Θα πρέπει να λάβουμε 2 αποδείξεις, μία από τη φορολογική ταμιακή μηχανή και μία από το POS της τράπεζας. Τα ποσά των 2 αυτών αποδείξεων θα πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν απόλυτα. Είναι δελεαστικό στον φορολογούμενο το να του πούνε ότι θα το πληρώσει φθηνότερα αν δεν του κόψουν απόδειξη, δεν συμβαίνει? Κοίταξε, ναι, είναι. Είναι δελεαστικό, ασφαλώς και είναι. Γιατί τι κερδίζεις μετά από το κράτος? Δεν είναι σωστό. Άλλο όμως τι. Αλλά συμβαίνει. Αλλά συμβαίνει, ναι. Δεν πρέπει να ελέγχουν. Βεβαίως, γιατί δεν είναι κανείς υπεράνω του νόμου. Η έλεγχη από την ΑΔΕ είναι διαρκής, με την πρόεδρο των εφοριακών Χανίων Ερεθύμνου να τονίζει ότι η εικόνα τα τελευταία χρόνια είναι βελτιωμένη σε ό,τι αφορά στην έκδοση αποδείξεων, ωστόσο η φοροδιαφυγή δεν έχει παταχθεί, κυρίως στον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι αυτή που όλοι ξέρουμε, που ακόμα δυστυχώς με κεντρική στόχευση, εξαιτίας μάλλον της λανθασμένης κεντρικής στόχευσης, δεν έχουν μπει σε τήρηση κάποιων διαδικασιών συγκεκριμένων, όπως ας πούμε, κάποια κλάδη ελευθέρων επαγγελματιών, όπου δεν είναι συνδεδεμένες οι ταμιακές τους και όλα αυτά. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι παρατηρούμε μια μεγαλύτερη παραβατικότητα. Να σημειωθεί πως οι πολίτες έχουν δικαίωμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια σε περίπτωση που θεωρούν πως έχουν αδικηθεί από το πρόστιμο το οποίο τους έχει επιβληθεί.